Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το δημοτικό γήπεδο Λιάνο Κλαδίου. Εδώ όπου σήμερα, 20 Οκτωβρίου του 2024, συνάντηση μεταξύ του Αθλητικού Σωματείου Νέος Αγρότης Λιάνο Κλαδίου και του Αθλητικού Σωματείου Θύελλα Μεγάλης Βρύσης. Όλα αυτά στα πλαίσια της Β' κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, δεύτερος όμιλος. Στο κέντρο λοιπόν οι δύο αρχηγοί. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν για την ομάδα του Λιάνο Κλαδίου. Το 2016 ιδρύθηκε εκ νέου η ποδοσφαιρική ομάδα ως αθλητικό σωματείο Λιανοκλαδίου με πρωτοβουλία του κυρίου Κιτσοπανίδη Γεωργίου, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της Β' τοπικής κατηγορίας. Το 2020 ανανεώθηκε το ΔΣ με την συμμετοχή του κυρίου Γρατσόνη Σωτήρη Κολοβού Γεωργίου και με πρόεδρο τον κύριο Πιλάτο Γεώργιο. Η ομάδα ανέβηκε τη σεζόν 2022-2023 στην Α' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδος. Την ίδια χρονιά τροποποιήθηκε το καταστατικό και η ομάδα ονομάστηκε Αθλητικό Σωματείο Νέος Αγρότης Λιάνο Κλαδίου. Με μία παύση στη σεζόν 2023-2024, φέτος συμμετέχει κανονικά με μεγαλύτερη δίκη στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Πρόεδρος είναι ο κύριος Σωτήρης Γρατσόνης, με αντιπρόεδρο τον κύριο Αναστασίου Κωνσταντίνο, Γενικό Γραμματέα Κολοβό Γεώργιο και ταμείο τον κύριο Κιτσοπανίδη Γεώργιο. Όλα έτοιμα λοιπόν να παρακολουθήσουμε την ποδοσφαιρική συνάντηση σε ένα, θα λέγαμε, ιδηλιακό περιβάλλον και με πολύ καλές, θα λέγαμε, περιβαλλοντικές συνθήκες, μια δροσερή απογευματινή ημέρα. Θα περάσουμε στις συνθέσεις των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την ομάδα του Νέου Αγρότη Λιάνο Κλαδίου. Εδώ βλέπουμε και την βράβευση του Μιχάλη του Καλύβα, ο οποίος υπήρξε μεγάλος ποδοσφαιριστής για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα του Αγρότη Λιάνο Κλαδίου. Εδώ βραβεύεται από το Δέλτα Σίγμα. Βλέπουμε εδώ τον Γρατσόνη, τον Σωτήρη Πρόεδρο, να του απονείμει την πλακέτα, την αναμνηστική πλακέτα. Ο Μιχάλης ο Καλύβας, ο οποίος έπαιξε για 5 χρόνια στον Αγρότη Λιάνο Κλαδίου, συμμετείχε στην τότε μεγάλη ομάδα που έφτασε να πάει μέχρι και τον τελικό κυπέλλο Ερεσιτεχνών κάποτε. Δέλτα Εθνική λοιπόν. Αλλά πάμε στα σημερινά. Οι συνθέσεις λοιπόν των δύο ομάδων, κάτω από τα κολπός για τον Νέο Αγρότη Λιάνο Κλαδίου, έχουμε τον Σαμάρα τον Κωνσταντίνο, νούμερο 2 Ζαγκανάς Νικόλαος, 3 Πολυδεύκης Κωνσταντίνος, 4 Ήβρος Δημήτρης, Φούκας με το νούμερο 5, Παναγιωτόπουλος 6, με το 7 ο Τσιλίκας, 8 Σακελάρης Παναγιώτης, 9 Ρίζος Κωνσταντίνος, 10 Κιτσοπανίδης και 11 Σιάπας Δημήτρης. Αναπληρωματική Χασιώτης και με το νούμερο 15 ο Κοντοδήμος. Από την πλευρά της Θύελλας Μεγάλης Βρύσης, κάτω από τα γκολπόστ είναι ο Αναστασίου Κωνσταντίνος. Νούμερο 2 Λεπίδας, 3 Γιαννέλης, 4 Τόλιας, 5 Χάνη, 6 Κατσάρας, 7 Αναγνώστο, 8 Μπέλης, 9 Πέπερας, 10 Δρακάκης και 11 Καπούλας. Αναπληρωματική με το νούμερο 12 ο Ντάνος, 13 Ψαρίδης, 14 Χαμέτ, 15 Τσαδήμας, 16 Καραδήμας, 17 Κατσόγιανος, 18 Λέντι, 19 ο Καλύβας, ο Μιχάλης που είδαμε πριν από λίγο να βραβεύεται και με το νούμερο 20 ο Πρίφτη. Όλα έτοιμα λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε και τώρα έχουμε την απόκρουση από την ομάδα του Νέου Αγρότη. Εδώ είναι ο Λεπίδας, ο οποίος θα βγάλει μια μπαλιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά ο Καπούλας είναι αυτός, ο οποίος όμως πιέζεται από τον Πολυδεύκη. Εδώ απομακρύνεται η μπάλα
στο χώρο του κέντρου. Ο Κώστας Ορούσης. Εδώ λοιπόν γίνεται μια υπόδειξη από τον πρόεδρο με το νούμερο 4 για την ομάδα του Νέου Αγρότη. Είναι ο Χασιώτης και όχι ο Ήβρος. Χασιώτης λοιπόν με το νούμερο 4. Τώρα μόλις μας έγινε επισήμανση. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο. Τρίτο λοιπόν λεπτό της συνάντησης και με τον αρχηγό τον Μπέλη, η ομάδα της Θίελλας προσπαθεί να βγάλει παλιά εδώ στο χώρο του κέντρου και πάλι ο αρχηγός της Θίελλας ζητάει στήριγμα. Το βλέπει στον Κατσάρα. Εδώ έχουμε την υπόδειξη σε offside από την επόπτη. Από τα δεξιά λοιπόν η ομάδα του Νέου Αγρότη και στο χώρο του, της μεσαίας γραμμής, ενώ παράλληλα βλέπουμε στο βάθος και τους φιλάθλους οι οποίοι ήρθαν σήμερα να ενισχύσουν την ομάδα. Στο χώρο του κέντρου λοιπόν το παιχνίδι. Μια κάθετη παλιά και η μπάλα θα απομακρυνθεί. Εδώ ο προπονητής, ο Κώστας Ορούσης. Απομακρύνθηκε η μπάλα λοιπόν από τον Φούκα. Τώρα από τα αριστερά με τον Τόλια. Προσπάθησε εκεί ο Κιτσοπανίδης, θα κερδίσει το πλάγιο. Πάμε, πάμε! Και πάλι ο Ρίζος ο Κώστας στο χώρο του κέντρου, ο αρχηγός για την ομάδα του Νέου Αγρότη. Μια παλιά από τα αριστερά και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Αφήστε τώρα, δεν θέλω. Πιο πίσω είστε πολύ μπροστά. Ο Χάνι από τα αριστερά για τον Τόλια και αυτός πιο αριστερά και πάλι η μπάλα θα φτάσει στον Κατσάρα και Λεπίδας από τα δεξιά για την Θίελα. Μαχητικά ο Φούκας θα παραχωρήσει το πλάγιο. Απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς του Νέου Αγρότη. Ο Μπέλης είναι αυτός ο οποίος προσπάθησε, απομάκρυνε ο Παναγιωτόπουλος. Ο Σακελάρης εδώ έγινε το λάθος και βλέπουμε τώρα τον Δρακάκη, προσπάθησε να περάσει μπάλια από τα δεξιά και πάλι η του Αγρότη με τον Τσιλίκα. Σιάπας αλλάζει την μπάλα και αυτή θα καταλήξει πλάγιο. Το πλάγιο από τα δεξιά με τον Λεπίδα τώρα για την ομάδα της Θίελλας. Λεπίδας στην εκτέλεση του πλάγιου από τα δεξιά. Βρίσκει τον Δρακάκη και πάλι Λεπίδας και το φάουλ για τη Θίελλα από τα δεξιά. Κάτι σαν κόρνερ, κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, αυτό το φάουλ.
Μίλα, μίλα τώρα. Πάρε το χρυσό. Πάρτε όλοι παίκτες το δέκα. Θέλεις του φάουλ λοιπόν από τα δεξιά. Κώστα, μείνε ελεύθερος εκεί. Κώστα, πρόσεξε το κατευθείαν. Το κατευθείαν. Ναι, κάνει λάθος τόσο. Εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα θα καταλήξει απευθείας out. Ο Σαμαράς στο ελεύθερο. Σαμαράς θα βρει τον Φούκα. Από τον Παναγιωτόπουλο, η μπάλα πιο δεξιά. Εκεί που ο Κιτσοπανίδης θα επιστρέψει την μπάλα. Ψάχνουν να βρουν το ρίζο σε θέση offside. Υποδεικνύεται ο ρίζος. Και πάλι με τον αρχηγό τον Μπέλη η Θύελλα από το χώρο του κέντρου, πιο αριστερά για τον Κατσάρα. Μπέλης, διπλή ζώνη άμυνας από την ομάδα του Αγρότη. Εδώ θα γίνει ένα σούτ πολύ δυνατό. Και καλό σουτ, περνάει ελάχιστα η μπάλα από την κάθετη αριστερή δοκό του Σαμαρά η μπάλα και καταλήγει out. Πολύ καλό το σουτ από τα 25 περίπου μέτρα. Από τον Παναγιωτόπουλο η μπάλα. Στα δεξιά, εκεί ο Πολυδεύκης θα κερδίσει το πλάγιο. Πολυδεύκης. Πάμε Νίνο, πάμε, πάμε, μπράβο! Ο Φούκας περνάει την μπάλα αριστερά για τον Σιάπα. Προσπαθεί αυτός να περάσει μπαλιά για το Σακελάρι. Ελάτε, σιγά, σιγά. Και πάλι Φούκας και εδώ έχουμε ένα φάουλ. Ένα φάουλ πάνω στον Τσιλίκα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί έπεσε άτσαλα ο ποδοσφαιριστής της Θύελλας πάνω στον Τσιλίκα. Σηκώνεται, όλα καλά. Το φάουλ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Κιτσοπανίδης. Ο Κώστας ο Κιτσοπανίδης στην εκτέλεση του φάουλ φέρνει αρκετούς ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αναστασίου. Για να δούμε λοιπόν. Το φάουλ. Εδώ η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Καταλήγει κόρνερ μετά την παρέμβαση του Τόλια. Και πάλι ο Κιτσοπανίδης είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά που σκατεβαίνει η ομάδα του Αγρότη. Κιτσοπανίδης καλά εκτελεσμένος. Στο δεύτερο δοκάρι, στο πίσω δοκάρι, δεν είναι κανένας όμως εκεί. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Όλα αυτά και ενώ διανύουμε το 13ο λεπτό της συνάντησης. Νίνο, μη ξεχνιέστε! Πίσω! Μια βαθιά μπαλιά από τα δεξιά. Έρχεται ο Λεπίδας, ο οποίος δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει την μπάλα. Νίνο, θα καταλήξει πλάγιο. Μη ξεχνιέστε! Έλα πίσω!
Το πλάγιο λοιπόν, λάθος, εκτελεσμένο. Παρενεύει εδώ ο Ρίζος και για να δούμε. Ο Κιτσοπανίδης έχασε και την μπάλα. Εξόργησε εδώ τον Κώστα το Ρούση. Το ελεύθερο τώρα από τον Σαμαρά. Θα φέρει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Θίελας. Εκεί μόνος, όμως απελπιστικά μόνος, ο Κώστας ο Ρίζος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα η ομάδα του Αγρότη έχει πάρα πολλές ελλείψεις και από ιώσεις και τραυματισμούς. Μόλις συμπληρώνει 12 ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά στέκονται καλά μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές του Αγρότη. Και πάλι στο ελεύθερο ο Σαμαράς για τον Φούκα, τον Αποστόλη Φούκα. Ψάχνει αυτός στήριγμα. Βλέπει τον Παναγιωτόπουλο στο χώρο του κέντρου στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το γέμισμα από τον Φούκα. Η μπάλα και πάλι πλάγιο μετά την παρέμβαση του Λεπίδα. Εδώ λοιπόν η απόπτης υποδεικνύει την εκτέλεση του πλαγίου από τον Φούκα. Επιστρέφει η μπάλα στον Αναστασίου για τον Κατσάρα. Έγινε το λάθος πολύ γρήγορα εκεί ο Χασιώτης, μόνος του όμως ανάμεσα σε πολλούς ποδοσφαιριστές της Θίελας, πιέζει. Έλα πίσω, Βασίλη. Βλέπουμε ότι επιθετικά η ομάδα του Αγρότη βλέπουμε το Λεπίδα από τα δεξιά. Και πάλι το πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα της Θίελας με τον Λεπίδα. Ζήτησαν χέρι οι τους Θίελας. Δεν ήταν όμως κάτι. Σύμφωνα και με την υπόδειξη του ρέφερι. Ο Λεπίδας στο πλάγιο, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα θα απομακρυνθεί η μπάλα από τον Κιτσοπανίδη, τον Κώστα. Στο χώρο του κέντρου και πάλι της Θίελας, σε μια κάθετη παλιά, εκεί ο Φούκας ηρωικά θα απομακρύνει. Ήταν μια επικίνδυνη μπαλιά. Πέστε, Παναγιώτη, πέστε! Και το offside εδώ. Και πάλι οι οδηγίες από τον Κώστα το Ρούση στον Τσιλίκα και στον Σιάπα. Το offside θα εκτελεστεί και πάλι από τον Φούκα. Αυτός μια μπαλιά εκεί που τρέχει ο Ρίζος. Η μπαλά θα καταλήξει σε πλάγιο. Η κόντρα
και το πλάγιο από τα δεξιά στο χώρο του κέντρου, στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Λεπίδα. Βρήκε τον Χάνη, αυτός πιο αριστερά για τον Τόλια. Τώρα θα γίνει το γέμισμα. Για να δούμε εδώ, η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σαμαρά. Σαμαράς. Ο Χασιώτης, αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα από τα δεξιά. Μια άποψη από τις κερκίδες του Δημοτικού Γηπέδου Λιανοκλαδίου. Ο Τόλιας για τον αρχηγό του, τον Μπέλη. Αυτός πιο αριστερά για τον Κατσάρα. Αλλάζουν την μπάλα οι δυο τους, ψάχνουν να βρουν διαδρόμους. Εδώ πέρασε η μπάλα, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία της επόπτου. Ένα ακόμη offside με τον Ζαγκανά να το εκτελεί από τα δεξιά. Ζαγκανάς ψάχνει να βρει εκεί τον Ρίζο. Έρχεται και βοηθάει ο Κώστας ο Κιτσοπανίδης. Αλλάζει την μπάλα με το Σακελάρι. Και από τα δεξιά ο Χασιώτης. Λάθος όμως η μεταβίβασή του για τον Μπέλη. Ρίζο. Προσπάθησε στο 6 να πηγαίνει. Στο 6. Στο 6. Δρακάκης το γέμισμα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εδώ θα γίνει το σούτ. Η μπάλα θα καταλήξει out. Ψηλά η μπάλα. Μια καλή προσπάθεια για την ομάδα της Θύελλας. Σιγά σιγά θα συμπληρώσουμε τα 20 πρώτα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει. Από τα δεξιά και στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα κερδίσει το πλάγιο ο Ζαγκανάς. Για τον Ρίζο, αυτός περνάει μπαλιά για τον Κιτσοπανίδη. Για να δούμε την προσπάθεια. Ζητάνε φάουλ. Ζητάνε φάουλ ή του Αγρότη, αλλά ο coach, ο ρέφερι επιμένει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εδώ γίνεται έξαλλος ο κύριος Ρούσης. Και μιας και αναφέραμε την επανεκκίνηση κατά κάποιο τρόπο το 2016 με τον νέο Αγρότη Λιανοκλαδίου, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και την ιστορία του μεγάλου Αγρότη Λιανοκλαδίου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1946. Εδώ θα βγει η μπαλιά, θα περάσει και θα καταλήξει out. Λέγαμε λοιπόν ότι η ομάδα του Αγρότη Λιανοκλαδίου ήταν από τις πρώτες ομάδες στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδος και μάλιστα ήταν ιδρυτικό μέλος. Ιδρύθηκε το 1946. Το έμβλημά της ήταν το στάχι. Τα χρώματα όπως και σήμερα άσπρο και πράσινο και για κάποια χρόνια είχε πολυετή παρουσία στα πρωταθλήματα της Εψηφθιότητας. Συμμετείχε σε 4 συναπτά έτη όμως στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, όπου το 2012 συγχωνεύτηκε με τον ΑΣ Λαμία
Και έτσι κάπως δημιουργήθηκε η ομάδα του ΠΑΣ Λαμία, η οποία σήμερα βρίσκεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θα λέγαμε λοιπόν αμέσως ότι ο Αγρότης Λαμοκλαδίου έχει μεγάλη συμμετοχή στην παρουσία της Λαμίας στα μεγάλα σαλόνια της Α' Εθνικής. Στα δικά μας και πάλι, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, από τα αριστερά ο Τόλιας είναι αυτός ο οποίος θα κάνει το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από τον Τσιλίκα η μπάλα θα φτάσει τώρα στον Σιάπα. Και πάλι για τον Σακελάρη. Αυτός πιο δεξιά. Πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν από τα δεξιά και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής η ομάδα του Αγρότη. Εδώ έφυγε η μπάλα όμως από τον Σακελάρη. Φούκας. Πολύ ωραία μπαλιά, πολύ ωραία μπαλιά. Για να δούμε τώρα εδώ να κερδίσει μέτρα. Κλείνεται όμως ο Τσιλίκας και τώρα βγαίνει μια σέντρα η οποία μετά την παρέμβαση του Τόλια θα καταλήξει στον Αναστασίου. Με τον Κατσάρα ή της Θίελας στο χώρο του κέντρου, εκεί πιέζει ο Ζαγκανάς. Ο Ζαγκανάς ο οποίος θα παραχωρήσει το πλάγιο εδώ. Ενώ βλέπουμε στο έδαφος τον Σακελάρη. Ο ρέφερι θα καλέσει τον γιατρό της συνάντησης να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο Σακελάρη. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 25ο λεπτό της συνάντησης. Το 0-0 παραμένει. Ο Αγρότης που στέκεται καλά παρόλες τις απουσίες του. Μερικές οδηγίες ακόμη από τον coach εδώ, τον Κώστα Τορούση. Και δίπλα του ο πρόεδρος, ο Σωτήρης Γρατσόνης. Μεγάλη προσπάθεια του Δέλτα Σίγμα να συμμετέχει η ομάδα του Νέου Αγρότη στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας του Δευτέρου Ομίλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Δόθηκαν λοιπόν και παρασχέθηκαν οι βοήθειες από τον γιατρό της συνάντησης στον Σακελάρη. Και από τα αριστερά είναι το πλάγιο για τη Θίελα με τον Πολυδεύκη. Συγγνώμη, με τον Γιαννέλη. Λοιπόν, από τα αριστερά. Απομακρύνει ο Ζαγκανάς και τώρα είναι ο Κιτσοπανίδης αυτός, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στην κερκίδα. Κατσάρας για τον Τόλια. Εδώ θα γίνει το γέμισμα. Ο Μπέλης, ο αρχηγός, προσπαθεί να φέρει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Βγαίνει όμως εκεί ο Σαμαράς, μπλοκάρει και κάπως έτσι τελειώνει την επιθετική προσπάθεια της Θίελας. Στο ελεύθερο ο Σαμαράς για τον Κιτσοπανίδη. Αυτός στο Χασιώτη, Σακελάρη στο χώρο του κέντρου. Εδώ θέλει προσοχή και βλέπουμε το Φούκα.
Πολύ δυνατός ο Φούκας, πραγματικά σε αυτά τα 25 λεπτά έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις μάχες. Ο Φούκας ο Αποστόλης έψαξε να βρει εδώ τον Ρίζο. Το πλάγιο και πάλι με τον Λεπίδα από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η Θύελα. Δυνατό το πλάγιο. Ρίζος προσπαθεί. Ο Τόλιας από τα αριστερά τώρα. Η μπάλα φτάνει στο Δρακάκι, αυτός αλλάζει την μπάλα με το Γιαννέλη. Χάνουν όμως την μπάλα και τώρα από τα δεξιά. Το πλάγιο είναι για τη Θύελλα. Έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια. Εδώ ο Ζαγκανάς. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Και πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής της Θύελλας. Λάθος και εδώ τρέχει, κερδίζει μέτρα, κερδίζει και την μπάλα. Για να δούμε ποιοι θα βγουν από τα αριστερά εδώ να μπορέσει να βγάλει μια πάσα. Να εδώ η μπαλιά που βγαίνει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Για να δούμε, από τα αριστερά υπάρχει. Προτίμησε όμως ο Τσιλίκας να κάνει το σουτ. Και εδώ αντεπίθεση για την ομάδα της Θύελλας. Ο Φούκας όπως πάντα εκεί. Είναι πάρα πολύ καλός ο Φούκας, μην το ματιάσουμε. Τσιλίκας θα αλλάξει την μπάλα με τον Σιάπα. Παναγιωτόπουλος πιο δεξιά για τον Πολυδεύκη. Η μπαλιά που βγήκε εκεί, έξυπνη ήταν η μπαλιά, αλλά δεν υπήρξε συνεννόηση με τον Κιτσοπανίδη και έτσι η μπάλα κατέληξε out. Ο Χασιώτης έβγαλε αυτή την μπαλιά. Αλλαγή της μπάλας με τον Χάνη, κάθε την παλιά αυτός, όπως απομακρύνεται η μπάλα. Εδώ που κερδίζουν το Αγρότη, για να δούμε τώρα, η μπάλα η οποία φτάνει στον Κιτσοπανίδη. Κιτσοπανίδης με τον Χασιώτη. Χασιώτης, αλλά εκεί η μπάλα όμως θα βγει out. Υπάρχουν καλές στιγμές να δημιουργηθεί μια επικίνδυνη φάση στην εστία της Θύελλας. Εδώ τώρα βλέπουμε το Λεπίδα όμως από τα δεξιά. Τσιλίκας, πολύ καλή μπαλιά για τον Σακελάρη. Για να δούμε αν βγει γρήγορα η μπαλιά. Δεν βγήκε τώρα για τον Ρίζο. Έπρεπε να βγει η μπαλιά για τον Ρίζο. Είναι αυτό που λέγαμε. Να το τώρα εδώ. Αλλά είναι σε θέση offside. Έτσι ο Ρίζος αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο. Υπάρχουν στιγμές πραγματικά που μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Λίγο ψυχραιμία, λίγο λογική χρειάζεται στο κατάλληλο timing για την ομάδα του Αγρότη. Ο Τόλιας από τα αριστερά. Πολυδεύκης εκεί κέρδισε την μπάλα και τώρα με τον Κιτσοπανίδη τον Κώστα να κερδίζει το πλάγιο. Από τα δεξιά λοιπόν το πλάγιο με τον Πολυδεύκη για τον Αγρότη.
Έχουμε περάσει λοιπόν το ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει. 14 λεπτά περίπου ακόμη για το 45 λεπτό. Η Θίελα που ψάχνει να βρει διαδρόμους. Τώρα βγαίνει η παλιά από τα αριστερά. Πιέζουνε και είναι ο Κιτσοπανίδης αυτός που θα κερδίσει την μπάλα. Να δούμε την κίνηση του Ρίζου. Σακελάρης με το Τζιλίκα. Έγινε το λάθος εδώ όμως. Έγινε το λάθος και το σούτ θα φέρει την μπάλα στην αγκαλιά του Σαμαρά. Για το Φούκα τον Αποστόλη αυτός. Εδώ κοντά του ο Σιάπας. Αυτός προτιμάει όμως να βγάλει μια παλιά για τον Ρίζο. Ο Μπέλης ο αρχηγός. Ο Τόλιας. Ο Τόλιας από τα αριστερά. Βρίσκουν εκεί τον Καπούλα. Καπούλας θα κερδίσει το κόρνερ. Πάτε παίχτες, Ρίζο. Πάτε παίχτες. Πάτε παίχτες. Μιλήστε. Αναγνώση του στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά όπως κατεβαίνει η Θίελα. Η μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Εδώ ο Τόλιας κερδίζει από τα δεξιά. Δεν υπάρχει κάτι. Παρ' όλα αυτά θα σταματήσει το παιχνίδι για τραυματισμό. Να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Τόλια. Όλα καλά. Γρήγορα σηκώθηκε ο Τόλιας. Έχει και κάποια χρόνια στην πλάτη του, αλλά υπήρξε μεγάλος παίχτης. Και μπορεί και το υποστηρίζει βέβαια, παρά τα χρόνια του. Και μπράβο. Εδώ στα πλαίσια του fair play, μπάλα από τον Τσιλίκα. Και από τους ποδοσφαιριστές της Θίελας, πραγματικά αξιοπρεπέστατοι και οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Σπανίζει τέτοια ευγένεια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διδάσκουν σήμερα λοιπόν, διδάσκουν εδώ οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Από το Χασιώτη, πιο δεξιά για τον Κιτσοπανίδη. Αυτός θα κάνει μια διείσδυση. Η μπάλα θα καταλήξει στο Ζαγκανά. Και η μπάλα στο τέλος θα καταλήξει πλάγιο. Δεν είναι δυνατόν. Πέντε παιχνίδια. Το ίδιο και το ίδιο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής και πάλι το παιχνίδι. Ο Τόλιας, ο οποίος συνηθίζει να βγάζει βαθιές μπαλιές, δεν ανησυχούν όμως αυτές τον Σαμαρά. Σωστά μιλάει ο coach να πάρουν θέσεις. Δεν χρειάζεται να βιάζει το Σαμαράς. Εδώ η κεφαλιά με τον Ρίζο. Πάει από πίσω συνέχεια. Θα σφυρίξεις κάτι. Θα σφυρίξεις κάτι. Θα σφυρίξεις.
Ο κύριος Στρούσης εδώ διαμαρτύρεται έντονα στον ρέφερι, ο οποίος έρχεται κοντά στον κύριο Ρούση. Λεπίδας στην εκτέλεση του πλάγιου για τη Θύελλα. Έχει δυνατό πλάγιο. Και το φάουλ το επιθετικό. Ο Αποστόλης ο Φούκας. Πολύ καλός στα αμυντικά του καθήκοντα. Κρατάει το 0 για την ομάδα του. Εδώ θέλει προσοχή. Πέρασε η μπάλα από τα δεξιά για τον Ζαγκανά. Και αυτός πιο δεξιά για τον Πολυδεύκη. Πολυδεύκης αλλάζει την μπάλα ή τουλάχιστον προσπαθεί με το Χασιώτη. Ο Χασιώτης πίεσε και κέρδισε και το πλάγιο. Ένα ακόμη πλάγιο από το σημείο της μεσαίας γραμμής για τον Ρίζο. Ο Ρίζος ο οποίος μάχεται και θα κερδίσει τώρα το φάουλ. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε ο Ρίζος. Από τα δεξιά εκεί είναι ο Τσιλίκας. Μια καλή στιγμή για την ομάδα του Αγρότη Γιαννοκλαδίου. Στο 40 λεπτό εκτελέστηκε καλοχτυπημένο. Θα περάσει η μπάλα και πάνω στη γραμμή θα απομακρύνει σε κόρνερ. Να λοιπόν η πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα του Αγρότη Γιαννοκλαδίου. Εδώ βλέπουμε το Ρίζο. Κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά. Πολύ καλή στιγμή να φτάσει στον γκολ η ομάδα του Αγρότη. Και για να δούμε τώρα, είναι ο Κιτσοπανίδης αυτός ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί κάτι ζητάνε ή το Αγρότη. Βλέπουμε πολλά κορμιά στο έδαφος. Την μπάλα θα βγει έξω. Και για να δούμε εδώ τι γίνεται. Βλέπουμε δύο ποδοσφαιριστές. Ένας είναι ο Ρίζος, ο αρχηγός για την ομάδα του Αγρότη. Και για να δούμε ποιος είναι ο άλλος για την Θύελλα. Σηκώνονται όμως, βλέπω σιγά σιγά. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ήταν λοιπόν δύο καλές στιγμές για την ομάδα του Αγρότη να φτάσει στον γκολ. Εδώ ο Κώστας ο Ρίζος έπιασε την κεφαλιά. Ανάγκασε εκεί τον Αναστασίου να κάνει την απόκρουση του πρώτου ημιχρόνου, να παραχωρήσει το κόρνερ. Στα πλαίσια του fair play λοιπόν, η μπάλα θα πάει στον Σαμαρά, ο οποίος από τα δεξιά και πάλι θα γίνει το γέμισμα. Απομακρύνει ο Τόλιας, κερδίζει ο Κιτσοπανίδης. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση για την Θύελλα.
Ο Παναγιωτόπουλος είναι αυτός. Τώρα θα βγει όμως από τα αριστερά. Η σέντρα, η απόκρουση και το κόρνερ. Στην εκτέλεση λοιπόν είναι ο Δρακάκης για την ομάδα της Θήλας. Από τα αριστερά, Δρακάκης με πολλούς παίχτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Σαμαρά. Καλοχτυπημένο, η μπάλα η οποία θα απομακρυνθεί, ζητάνε κάτι. Λεπίδας θα γυρίσει πίσω στον Αναστασίου. Μπέλης, ο άρχηγος για τη Θήλα. Αναγνώστου, θα κάνει αυτό στο γέμισμα, απομακρύνεται η μπάλα, αλλά καταλήγει κόρνερ για τη Θήλα. Σε λίγο συμπληρώνουμε τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Δεν θα αργήσει ο ρέφερι να σφυρίξει για τελευταία φορά. Αλλά μπορεί να κρατήσει ένα λεπτό, δύο καθυστερήσεις λόγω κάποιων τραυματισμών. Τώρα το κόρνερ όμως είναι καλοχτυπημένο. Προσοχή μεγάλη, η μπάλα θα καταλήξει στον Σαμαρά. Μια επικίνδυνη στιγμή και πάλι για την εστία του Σαμαρά. Άφησαν πολλά κενά μέσα στην μικρή περιοχή. Όλα καλά λοιπόν και το ελεύθερο από τον Σαμαρά φέρνει την μπάλα στο κέντρο. Εκεί όπου ο Χασιώτης τώρα. Μια παλιά που καταλήγει στον goalkeeper της Θήλας. Πουλάνε την μπάλα σχετικά εύκολα και δεν πρέπει. Εδώ έγινε το λάθος ο Χασιώτης, για να δούμε τώρα. Δεν πέρασε παλιά. Δεν πέρασε παλιά. Και ο Τσοπανίδης πιέζει. Τώρα όμως η μπάλα θα βγει από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή, για να δούμε. Ο Αναγνώστου πιέζει, ο Ρίζος απομακρύνεται η μπάλα. Και πάλι το γέμισμα. Εδώ κάτι ζητάνε ή της Θήλας, το παιχνίδι συνεχίζεται. Και διακόπτεται τώρα το παιχνίδι, να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή της Θήλας. Είναι ο Αναγνώστου αυτός ο οποίος θα σηκωθεί. Όλα καλά λοιπόν εδώ. Τα λέει με τον Φούκα. Το fair play και πάλι εφαρμόζεται. Σαμαράς. Στον χώρο του κέντρου θα σηκωθεί και ο Τσιλίκας και πάλι παραλίγο να γίνει εδώ σύγκρουση. Δεν είχε ορατότητα ο Τσιλίκας με τον Λεπίδα. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Ο αρχηγός της Θήλας θα κάνει το γέμισμα. Η μπάλα βρίσκει πάνω σε κεφάλι επιστρέφει μπάλα και πάλι στον χώρο του κέντρου. Ο Χάνη είναι αυτός ο οποίος θα τροφοδοτήσει τον Κατσαρά. Και σε θέση offside υποδεικνύεται ο Λεπίδας.
ο Λεπίδας που δεν δείχνει να συμφωνεί με την απόφαση της βοηθού. Βρισκόμαστε ήδη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, το 0-0 και το τελευταίο σφύριγμα από τον ρέφερι που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Εμείς θα είμαστε σε λίγα λεπτά κοντά σας με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Επιστρέψαμε λοιπόν στο δημοτικό γήπεδο Λιάνο Πλαδίου, εδώ όπου ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο. Ο νέος αγρότης Λιανοκλαδίου απέναντι στην θύελλα μεγάλης βρύσης. Το 0-0 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρξανε ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες, τον γκολ όμως δεν ήρθε. Η θύελλα τώρα είναι αυτή η οποία θα βγάλει την μπαλιά, η οποία θα καταλήξει απευθείας out. Βλέπουμε εδώ να ετοιμάζονται και να ζεσταίνονται οι αναπληρωματικοί της θύελλας. Θύελλα η οποία έχει αναπληρωματικούς σε αντίθεση με την ομάδα του Λιανοκλαδίου, η οποία σήμερα λόγω ιώσεων και διαφόρων άλλων τραυματισμών, όπως μας δηλώθηκε από τον πρόεδρο, μόλις με 12 ποδοσφαιριστές είναι σήμερα. Ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Εδώ έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Για να δούμε όμως την εκτέλεση του φάουλ για την ομάδα της θύελλας από τα δεξιά. Έχουν και ευνοϊκό άνεμο αυτή την το δεύτερο ημίχρονο. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Λεπίδας προλαβαίνει. Το γνώριμο σκηνικό και πάλι με την θύελλα να πιέζει και να προσπαθεί να βρει κενά στην αμυντική διάταξη του αγρότη, η οποία στέκεται πολύ καλά σε αυτά τα 50 περίπου λεπτά που διανύουμε. Ο Τόλιας από τα αριστερά, η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Προσπάθησε ο Πέπερας να περάσει από τα αριστερά. Ο Κατσάρας στην εκτέλεση του πλαγιού, δυνατά το πλάγιο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Θα βρει όμως στα πόδια του αναγνώστου και θα καταλήξει out. Σαμαράς στο Ζαγκανά. Νίκο! Νίκο μπροστά ρε Νίκο! Κατσάρας. Από τον Κιτσοπανίδη. Προσπάθησε να βρει τον Πολυδεύκη.
Πολυδεύκης από τα δεξιά στο πλάγιο, ψάχνει να βρει εκεί το ρίζο, απομακρύνει ο Τόλιας. Εδώ σπρόξιμο και το φάουλ. Το φάουλ από τον Καπούλα. Έρχεται ο Τσιλίκας να το εκτελέσει. Για να δούμε. Οι οδηγίες από τον coach εδώ, τον Κώστα το Ρούση. Τσιλίκας με πολλούς ποδοσφαιριστές του Αγρότη. Εκτελέστηκε. Η μπάλα και πάλι σε πόδια ποδοσφαιριστών του Λιανοκλαδίου. Η μπάλα όμως θα καταλήξει απευθείας out. Όχι, όχι επάνω. Όχι, όχι επάνω, όχι επάνω. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι και πάλι στο γνώριμο σκηνικό από το χώρο της μεσαίας γραμμής και από τον Κατσάρα. Μια μπαλιά από τα αριστερά. Η μπάλα που πέρασε από εκεί επικίνδυνα, αλλά για μια ακόμη φορά μια αμυντική του Αγρότη θα καταφέρουν και θα παραχωρήσουν το πλάγιο, μάλλον κόρνερ. Το κόρνερ με τον Δρακάκη για τη Θιέλα από τα αριστερά. Δρακάκης, η μπάλα θα καταλήξει. Πίστεψαν για out προς στιγμήν. Επανήλθε η μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Λεπίδας εδώ ένα σουτ. Θα βγάλει την μπάλα στο ύψος της του πέναλτι. Εδώ λοιπόν, για να δούμε. Επιθετικό. Επιθετικό φάουλ. Καταλογίζει ο coach, ο ρέφερι. Εδώ λοιπόν όλα έγιναν για το αν βγήκε η μπάλα από την εκτέλεση του corner out. Σίγουρα δεν έχουμε άποψη από εδώ. Εκτελέστηκε λοιπόν το επιθετικό φάουλ. Εκεί ο Φούκας και πάλι πολύ δυνατός και μαχητικός προσπάθησε να περάσει κάθε την παλιά για τον Ρίζο. Ο Τόλιας και τώρα η παλιά που βγαίνει από τον Κατσάρα στα δεξιά. Λεπίδας πατάει την μπάλα. Τώρα θα βγει η σέντρα. Καλή σέντρα αυτή. Επικίνδυνα και η μπάλα θα περάσει ελάχιστα. Out μετά την κεφαλιά του Καπούλα. Ο Καπούλας εδώ. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Θίελας να περάσει μπροστά στο σκορ. Να οι αλλαγές που λέγαμε. Με το νούμερο 14 είναι ο Χαμέτ. Και ο παραλίγος σκόρερ θα είναι αυτός ο οποίος θα αποχωρήσει, ο Καπούλας. Θα δώσει τη θέση του στον Χαμέτ. Πολύ καλή η κεφαλιά. Για να δούμε τώρα τον Κιτσοπανίδη. Εδώ είναι μόνος του βέβαια. Για να δούμε τι θα κάνει. Περνάει παλιά από τα αριστερά. Η μπάλα η οποία όμως θα καταλήξει στην αγκαλιά του Αναστασίου. Προσπάθησε και ο Τσιλίκας εκεί. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Ευκαιρία και για τις δύο ομάδες. Ευκαιρίες οι οποίες ακόμη δεν έχουν καρποφορήσει, παρότι βρισκόμαστε στο 55 της συνάντησης.
αλλαγή της μπάλας από τα αριστερά. Εκεί είναι ο Σιάπας. Ο Σιάπας, ο οποίος κερδίζει. Πολύ μαχητικός. Ο Τόλιας από τα αριστερά και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα θα βγει μια ακόμη σέντρα. Εκεί θα μπλοκάρει. Θα μπλοκάρει ο Κώστας ο Σαμαράς. Έχει κρατήσει την εστία του ανέπαφη για 55 λεπτά και ελπίζουμε έτσι να παραμείνει. Τσιλίκας με Φάλτσο η μπάλα, αλλά θα γυρίσει μετά την παρέμβαση του Γιαννέλη. Με γεμίσματα προσπαθούν τώρα με το Λεπίδα από τα δεξιά ή της Θίελας και επιθετικό φάουλ πάνω στον Φούκα. Αποστόλης ο Φούκας, ο οποίος έχει δώσει μεγάλες μάχες. Τις έχει κερδίσει κατά κράτος, θα λέγαμε. Ο Ζαγκάνας είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το επιθετικό φάουλ από τα αριστερά για τον Αγρότη Λιάνο Κλαδίου. Ο Μπέλης είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει τώρα μια παλιά από τα αριστερά. Ευτυχώς εκεί με έναν περίεργο τρόπο η μπάλα κοντρολαρίστηκε. Και από τα δεξιά τώρα να δούμε την προσπάθεια με τον Πολυδεύκη να θέλει να βρει τον Κιτσοπανίδη. Επιθετικό φάουλ, επιθετικό φάουλ. Ο Χάνη για το Λεπίδα από τα δεξιά. Το γέμισμα από τα δεξιά για τη Θίελα. Έρχεται, πιέζει ο Τσιλίκας, κερδίζει για την μπάλα και τώρα ο Χασιώτης ανάμεσα σε δύο και τρεις ποδοσφαιριστές της Θίελας καταφέρνει, περνάει την μπάλα για το ρίζο. Αυτός για τον Τσιλίκα θα κάνει το γέμισμα. Εκεί που βρίσκεται ο Κιτσοπανίδης, σε καλή θέση. Κιτσοπανίδης προσπαθεί, είναι γρήγορος από τα αριστερά, αλλά είναι και μόνος εκεί. Το πλάγιο αρχικά το έδειξε υπέρ του Αγρότη, μετά το έδωσε στην Θίελα. Ο Γιαννέλης μια μπαλιά στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίζος το μακρύνει. Ο αρχηγός ο Μπέλης είναι αυτός ο οποίος θα βγάλει μια μπαλιά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Ζητάνε κόρνερ, αλλά η μπάλα θα καταλήξει out. Και μια ακόμη αλλαγή για τη Θίελα. Με το νούμερο 12 είναι ο Ντάνος. Να δούμε τι νους θέση θα πάρει. Βλέπουμε το Λεπίδα. Ο Λεπίδας, ο οποίος πολύ μαχητικός, έδωσε το καλύτερο που είχε να δώσει, πολλά τα χιλιόμετρα και αποχωρεί. Δεχόμενος τα συγχαρητήρια
από την συμπαίκτες του και από τον προπονητή. Πάμε θέσεις, πάμε λίγο. Για να δούμε τώρα την επιθετική προσπάθεια. Εδώ βλέπουμε στο έδαφος τον Δρακάκη. Κώστα, βάλε σώμα! Βάλε σώμα! Ο Τόλιας. Μετακίνηση αριστερά, μετακίνηση Παμερίζο. Για τον Μπέλη. Αυτός θα κάνει το γέμισμα επικίνδυνα, αλλά είναι σε θέση offside. Υποδείχθηκε λοιπόν σε θέση offside, πρέπει να είναι ο Πέπερας αυτός ο οποίος υποδείχθηκε σε θέση offside από τον βοηθό. Τσιλίκας για το Ρίζο, πιέζει και θα κερδίσει το πλάγιο η ομάδα του Αγρότη. Ο Δρακάκης κάθε την παλιά και τώρα από τα δεξιά με τον αρχηγό και πάλι της Θίελλας, ο Μπέλης προσπαθεί να κάνει τη διείσδυση. Τώρα θα βγάλει και τη σέντρα. Εδώ ο Σαμαράς δεν βγήκε. Δεν βγήκε ο Σαμαράς. Το ελεύθερο για τον Αγρότη. Η μπάλα εκεί που είναι ο Ρίζος θα δείξει, κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα όμως καταλήγει στον Τόλια, ο οποίος με τη σειρά του τη μεταφέρει για τον Γιαννέλη. Κάθε την παλιά, επικίνδυνα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ γλίστρησε και η μπάλα κατέληξε out, γλίστρησε ο Κατσάρας. Πέρασε η μπάλα και Τσοπανίδης, για να δούμε τώρα. Και Τσοπανίδης ψάχνει στήριγμα. Εδώ ο Σακελάρης θα χάσει την μπάλα. Η ομάδα της Θίελλας που πιέζει τα τελευταία λεπτά. Χασιώτης θα χάσει και πάλι την μπάλα. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ωραία παλιά από το Ρίζο, από τα δεξιά για τον Κιτσοπανίδη. Και αυτός πιο δεξιά για τον Πολυδεύκη. Πολυδεύκης. Το 1-2. Γιαννέλης στην εκτέλεση του πλαγίου. Πάμε. Εδώ βλέπουμε με γεμίσματα, αλλά τώρα θα βγει ο Σαμαράς, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει κόρνερ. Παραλίγο εδώ να γίνει η ζημιά. Λάθος συνεννόηση μεταξύ των αμυντικών και του Σαμαρά. Ο Δρακάκης είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ για λογαριασμό της Θίελλας. Πάρτε πέφτες φυσάλι. Άστρα, βγει έξω. Εκεί. Θα βγει έξω.
Προσέχτε το πρώτο, φυσάει! Φυσάει! Δρακάκης στην εκτέλεση. Η μπάλα η οποία παίρνει μια περίεργη τροχιά και καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Έχει αρχίσει ένα αεράκι σε αυτό το δεύτερο μέρος. Πρέπει να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Η μπάλα στο κέντρο, Χασιώτη στην πρώτη κεφαλιά, Τσιλίκας. Μάχεται εκεί ο Τσιλίκας, κερδίζει και τώρα Χασιώτης από τα αριστερά. Τα δεξιά η μπάλα για τον... Εδώ η κεφαλιά δεν θα ανησυχήσει, ήταν η κεφαλιά από τον Πέπερα. Εδώ ο Πέπερας εύκολα μπλοκάρισε την μπάλα ο Σαμαράς και τώρα με το ελεύθερο θα τη φέρει εκεί που προσπαθεί ο Ρίζος, αλλά ο Τόλιας είναι αυτός που κερδίζει. Να ο Φούκας ο Αποστόλης απομακρύνει. Από τον Μπέλη βγαίνει αυτή η σέντρα, βγαίνει όμως και ο Σαμαράς και μπλοκάρει. Πολύ καλή τώρα η επέμβαση από τον Σαμαρά. Επικίνδυνη φάση. Διάβασε όμως τη φάση ο Σαμαράς και τώρα πολύ καλό από τον Τζιλίκα το στοπάρισμα. Και πολύ δεύκης. Σακελάρης. Να εδώ ο Κιτσοπανίδης για τον Τσιλίκα και πάλι. Βοηθάει ο Χασιώτης. Ο Φούκας. Πολύ δεύχης για τον Ρίζο. Η μπάλα και πάλι θα καταλήξει στον Σαμαρά. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 68ο λεπτό. Είμαστε ακριβώς στο μισό του δευτέρου μέρους. Ο Φούκας για τον Τσιλίκα. Αυτός. Πολύ καλή μπαλιά, περνάει από τα αριστερά για να δούμε εδώ την προσπάθεια. Προσπάθησε εκεί ο Σιάπας. Και πάλι Τσιλίκας. Να ο Ρίζος προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ρίζος με τον Τσιλίκα. Πιέζει ο Κιτσοπανίδης, πιέζει ο Κιτσοπανίδης. Πάμε! Πάμε Κώστα! Πάμε στο μπράβο! Εδώ θα υποδεχτεί φάουλ ο Πολυδεύκης. Έπιασε εκεί τον αναγνώστου. Κατελόγησε το φάουλ ο ρέφερι. Πάμε λίγο, πάμε, γύρνα, γύρνα, γύρνα.
Το φάουλ με τον Κατσάρα τώρα από τα αριστερά και λίγο κάτω από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Πάρα πολλοί παίχτες στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Κατσάρας συρτάει μπάλα. Καθόλου καλό. Και τώρα από τον Κιτσοπανίδη που δέχεται την μπάλα από τα δεξιά. Είναι γρήγορος αυτός. Για να δούμε, Κιτσοπανίδης. Έχουν κατέβει και άλλοι ποδοσφαιριστές του Αγρότη. Λάθος. Λάθος η ενέργεια. Και τώρα η μπάλα, πλάγιο και η αλλαγή. Με το νούμερο 12. Χριστό, κάποια ονόματα εδώ μου τα έχετε δώσει λάθος. Με το 12 μου έχετε δώσει τον... Το 12 είναι ο Ήβρος. Α, ωραία. Γι' αυτό το λέω, γιατί άκουσα το όνομα του. Ήβρος λοιπόν αντί... Με το νούμερο 12 είναι ο Ήβρος. Ποιος είναι αυτός? Ο Τσιλίκας είναι, που θα βγει με χειροκροτήματα. Έτρεξε πάρα πολύ. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον πρόεδρο και τον κύριο Ρούση. Η μπάλα που φτάνει στον αρχηγό έχει μεγάλο κενό εκεί. Η μπάλα έφυγε ψηλά out. Εδώ καρφώθηκε στα κάγκελα. Το 0-0 παραμένει. Ένα ακόμη ελεύθερο για την ομάδα του Αγρότη Λιανοκλαδίου. Εκεί ψάχνουν το Ρίζο. Πέρασε η μπάλα μετά την κεφαλιά του Ρίζου. Μητρακάκης πιο δεξιά. Ο Ντάνος αλλάζει την μπάλα με τον αρχηγό του εκεί, τον Μπέλη. Τώρα θα βγει μια σέντρα, η σέντρα, επικίνδυνα η μπάλα και 0-1. Να λοιπόν, η μία από αυτές τις σέντρες ευδόκησε και βέβαια είναι ο Κατσάρας αυτός ο οποίος θα κερδίσει την κεφαλιά στο ύψος της μικρής περιοχής και η μπάλα θα καταλήξει στην αριστερή γωνία του Σαμαρά ακριβώς με τη συμπλήρωση του 73ου λεπτού της συνάντησης. Η θύελα μεγάλης βρύσης θα περάσει μπροστά στο σκορ 0-1. Εδώ ο μεγάλος πρωταγωνιστής δέχεται τα συγχαρητήρια και από το Δρακάκι. Στη σέντρα η ομάδα του Αγρότη Λιανοκλαδίου με τον αρχηγό τον Ρίζο. Υπάρχει χρόνος ακόμη. Ρίζος κρατάει. Για να δούμε την προσπάθεια. Ήβρος. Λάθος η μεταβίβασή του. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Αλλαγές λοιπόν εδώ από τον κύριο Ρούση. Ζητάει από τον Ήβρο να πάει στη θέση του Φούκα, από ό,τι κατάλαβα. Φούκας είναι πιο... Εδώ και μια ακόμη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τόλιας. Ο Αποστόλης λοιπόν, ο Φούκας είναι αυτός που πρέπει να βγει πιο μπροστά, να ενισχύσει την επιθετική προσπάθεια του Αγρότη, ο κύριος Ρούσης, σε αυτά τα εναπομείναντα 15 λεπτά. Αυτό βλέπουμε, να, εδώ είναι ο Φούκας, ο οποίος περνάει μπροστά. Έτσι πρέπει να γίνει, αν θέλει να φτάσει τουλάχιστον στην ισοφάρωση ο νέος Αγρότης. Εδώ έχουμε τραυματισμό. Συγκρούστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι ο αναγνώστο από την μεριά της Θίελλας. Δείχνει να έχει χτυπήσει αρκετά ο ποδοσφαιριστής του Αγρότη. Για να δούμε. Ο Ζαγκανάς είναι αυτός ο οποίος θα λάβει τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό. Το παιχνίδι που συνεχίζεται, 77ο λεπτό, 0-1 από το 73. Προηγείται η Θίελλα μεγάλης βρύσης και τώρα με τον Γιαννέλη στην εκτέλεση του φάουλ. Απομακρύνεται η μπάλα. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται. Είναι ένας Φούκας ανάμεσα σε 5 ποδοσφαιριστές αμυνόμενος. Κάπως έτσι χάνεται και η μπάλα. Ανεβαίνουμε τώρα, ανεβείτε ρε! Ο Αναστασίου πιο δεξιά. Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια του Φούκα. Από τα αριστερά έχουν κατέβει ποδοσφαιριστές του Γιαννοκλαδίου. Φούκας θα κερδίσει το πλάγιο. Μια ακόμη αλλαγή για την Θίελλα. Ο αναγνώστο είναι αυτός ο οποίος θα παραχωρήσει τη θέση του στον Ψαρίδη. Το πλάγιο για τον Αγρότη από τα αριστερά στο ρίζο. Προσπαθεί αυτός να γυρίσει. Ρίζος προσπαθεί να κάνει και το σούτ. Βρίσκει πάνω στα σώματα. Πάλι Ρίζος. Για να δούμε την προσπάθεια. Η μπάλα για τον Ζαγκανά. Από τα δεξιά θα βγάλει αυτός μια σέντρα σούτ. Αλλά θα καταλήξει η μπάλα απευθείας. Out. Ανέβα. 10 λεπτά ακόμη
όπως τα λέει και ο coach εδώ, ο Κώστας ο Ρούσης. 0-1, να υπενθυμίσουμε το σκορ με γκολ του Κατσάρα με κεφαλιά. Η Θύελα από τα δεξιά. Επιθετικό φάουλ. Ο Ίβρος είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το επιθετικό φάουλ. Νάτος, ο Φούκας είναι αυτός, ο οποίος προσπάθησε να περάσει μπαλιά για τον Κιτσοπανίδη. Ο Μπέλης κράτησε την μπάλα, πέρασε και από τα αριστερά. Ψαρίδης, την μπάλα θα καταλήξει out. Δεν κατάφερε ο Ψαρίδης να την κρατήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τον Ίβρο για τον Πολυδεύκη. Το πλάγιο που θα κερδίσει ο Γιαννέλης. Γιαννέλης στην εκτέλεση του πλαγιού. Ψηλά η μπάλα. Σπρόξιμο και φάουλ για τον νέο αγρότη Γιαννοπλαδίου. Μεσαία γραμμή. Τώρα αρχίζουν και φαίνονται και οι δυνάμεις των ποδοσφαιριστών. Σακελάρης εκεί. Εδώ πατάει την μπάλα και τραυματίζεται. Αλλά αφήνει ο ρέφερι το παιχνίδι επικίνδυνα. Τώρα μέσα στην μεγάλη περιοχή, από το ύψος της μικρής περιοχής, χάνεται μοναδική ευκαιρία με τον Γιαννέλη. Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία. Αλλά έχουμε τραυματισμό που είδαμε από προηγουμένως, πρέπει να είναι ο Σιάπας. Πάτησε την μπάλα. Σηκώθηκε όμως, όλα καλά. Μεγάλη ευκαιρία για την Θύελα να διπλασιάσει τα τέρματα. Χάθηκε από τον, εδώ βλέπουμε. Να τα βάζει με την τύχη του ο Γιαννέλης. Τώρα από τον Κιτσοπανίδη το γέμισμα, η μπάλα δεν βγήκε. Βγήκε τώρα από τον Κώστα τον Κιτσοπανίδη. Πρόξιμο επιθετικό φάουλ. Πάνω στον Σακελάρη. Ίβρος. Και
Κυνηγά εκεί ο Χασιώτης, κερδίζει την μπάλα. Τρέχει ο Φούκας και κερδίζει το πλάγιο. Σακελάρης πιο δεξιά για τον Χασιώτη. Εκεί ο Σιάπας θα κερδίσει το φάουλ σε καλό σημείο. Ακριβώς στην συμβολή της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά όπως κατεβαίνει ο Αγρότης. Για να δούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Αγρότη να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Κιτσοπανίδης είναι αυτός ο οποίος βλέπουμε να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Βλέπουμε σε πολύ καλό σημείο. Ακριβώς στο 86 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κιτσοπανίδης στην εκτέλεση. Κιτσοπανίδης εκτελέστηκε, η μπάλα περνάει και απόκρουση, φοβερή απόκρουση και πάλι από τον Αναστασίου και ένα ακόμη κόρνερ για την ομάδα του Αγρότη Λιανοκλαδίου. Γρήγορα γρήγορα εκτελέστηκε ο Πολυδεύκης για τον Κιτσοπανίδη, για να δούμε. Είναι ο Φούκας αυτός ο οποίος προσπάθησε να πέρασει μπάλα από τα δεξιά. Κέρδισε το πλάγιο. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Για να δούμε εδώ να μην γίνει το λάθος. Το αφήνει όμως ο διαιτητής. Ζήτησαν φάουλ και τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Για να δούμε την επιθετική προσπάθεια. Από τα αριστερά είναι ο Πέπερας αυτός ο οποίος δεν θα προλάβει. Και η μπάλα θα καταλήξει out. ...87 λεπτά... ...η μπάλα... ...από το ελεύθερο... ...και πάλι ψηλά... ...πιέζει εδώ... ...ο Κιτσοπανίδης... ...παραχωρείται το πλάγιο... Πέρασε η μπάλα για τον Πέπερα και επιθετικό φάουλ. Ηρωικά κερδίζει το επιθετικό φάουλ και πολύτιμα δευτερόλεπτα. Φουλ επίθεση έχει διατάξει ο κύριος Ρούσης. Τρία λεπτά έχουν απομείνει. Πιο πίσω, η μπάλα. Σακελάρης από τα αριστερά. Για να δούμε τώρα. Σακελάρης, όχι, ο Φούκας είναι αυτός, πολλές οι τρίπλες όμως και χάνεται η μπάλα. Και για να δούμε τώρα, από τον Πολυδεύκη, ο οποίος έχει χώρο, αυτό ζητάει και ο κύριος Τρούσης. Πολυδεύκης, για να δούμε, άνοιξε την μπάλα και την έχασε. Αψυχολόγητες ενέργειες όμως αυτές, φταίει και η κούραση φυσικά, αλλά... Εδώ βγαίνει η μπαλιά και ο Σαμαράς θα μπλοκάρει την μπάλα. Το ελεύθερο γρήγορα, εκεί που ο Ήβρος προσπαθεί. Η μπάλα για τον Κατσάρα, για τον σκόρερ μέχρι τώρα της συνάντησης. Και πλάγιο για τον Αγρότη. Ζητάνε φάουλ της Θίελας, ο ρέφερ είναι κοντά εκεί. Yeah.
Σηκώθηκε ο Κατσάρας. Το πλάγιο από τα αριστερά. Ήδη έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Απευθείας πλάγιο η μπάλα. Για τη Θύελλα αυτή τη φορά. Από ό,τι ακούμε, 5 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Είχε αρκετό χρόνο ο τραυματισμός σε αυτό το δεύτερο μέρος. Αρκετός χρόνος. Να δούμε πώς θα αντιδράσει το Γιαννοκλάδη σε αυτά τα 5 λεπτά. Ένα ακόμη πλάγιο από τα αριστερά. Μάλλον έχει σφυρίξει φάουλ. Λοιπόν, Κιτσοπανίδης σε μία από τις τελευταίες ευκαιρίες που έχει το Γιαννοκλάδη φτάσει στην ισοφάριση. Κιτσοπανίδης καλά εκτελεσμένο στη μεγάλη περιοχή η μπάλα. Εδώ. Για να δούμε. Συνεχίζει το παιχνίδι. Τίποτα. Το πλάγιο λοιπόν από τα αριστερά. Ο Πέπερας θα περάσει. Ο Πέπερας θα κερδίσει αυτό το πλάγιο και πολύτιμο χρόνο. 2,5 λεπτά ακόμη, σύμφωνα με τις καθυστερήσεις που κρατάει ο ρέφερι. Γιαννέλης στο πλάγιο από τα αριστερά, η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, τώρα θα βγει. Και ένα ακόμη κόρνερ για τη Θύελλα. Ενώ έχουμε και τραυματισμένο ποδοσφαιριστή της Θύελλας στο ύψος της μεγάλης περιοχής, είναι ο Πέπερας αυτός. Το κόρνερ από τα αριστερά για τη Θύελλα. Η μπάλα η οποία θα περάσει, εδώ θα απομακρύνει ο Ρίζος. Πηδάνε για κεφαλιά ο Κιτσοπανίδης και πάλι η μπάλα όμως σε πόδια ποδοσφαιριστών της Θύελλας από τα δεξιά τώρα. Απομακρύνεται η μπάλα για τον Κιτσοπανίδη. Τα δύο δεκάρια εδώ μάχονται. Το φάουλ. Εδώ υπάρχουν και νεύρα. Στο 94 βρισκόμαστε και το φάουλ που θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, δυνατά, εκτελεσμένο, πέρασε η μπάλα και κατέληξε στον Αναστασίου. Αναστασίου, τι κάνει εκεί, μάλλον καθυστέρηση. Κερδίζει δευτερόλεπτα.
Για να δούμε τώρα. Από τα δεξιά ίσως η τελευταία επιθετική προσπάθεια του Αγρότη. Βλέπουμε τον Πολυδεύκη. Και ένα καλό φάουλο που κερδίζει εδώ. Θα φέρει όλη σχεδόν την ομάδα του Αγρότη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έτσι όπως τα ζητάει και ο coach εδώ, ο Κώστας Ορούσης. Για να δούμε. Ένα γκολ ζητάει και η κερκίδα του νέου Αγρότη Λιανοκλαδίου. Όλοι βοηθάνε εδώ τον ποδοσφαιριστή. Οι Κράμπες τώρα. Στο 95 βρισκόμαστε πλέον. Είναι ο Γιαννέλης. Αυτός ο οποίος δέχεται τη βοήθεια του Προέδρου και του Γιατρού. Κοντά του και ο ρέφερη. Ενώ εμείς βλέπουμε τον εκτελεστή του φάουλ, τον μόνιμο σχεδόν εκτελεστή, τον Κώστα τον Κιτσοπανίδη. Βγαίνει εκτός γηπέδου ο ποδοσφαιριστής ο Γιαννέλης να συνεχιστεί το παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα του νέου Αγρότη Λιανοκλαδίου. Στην προσπάθεια να φτάσει στην ισοφάριση με πάρα πολλούς συμπαίκτες του μέσα. Ο Κώστας ο Κιτσοπανίδης θα εκτελέσει αυτό το φάουλ με το σφύριγμα τώρα του διαιτητή. Για να δούμε εδώ αν θα έχουμε την ευχάριστη έκπληξη για την ομάδα του Νέου Αγρότη. Καλά εκτελεσμένο, περνάει η μπάλα. Εδώ προσπαθεί ανάποδο ψαλίδι. Ο Κώστας ο Ρίζος ήταν αυτός ο οποίος με ανάποδο ψαλίδι προσπάθησε εδώ να φτάσει στην ισοφάριση. Η μπάλα κατέληξε out. Υπάρχει καθυστέρηση εδώ. Λογικό. Ο Πέπερας είναι αυτός, ο οποίος προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα. Αλλά η μπάλα θα καταλήξει επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ, λοιπόν. Ο Ήβρος θα φέρει την μπάλα από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθετα η μπάλα, αλλά θα λέγαμε αδικαιολόγητα. Και να τώρα έρχεται το τελευταίο σφύριγμα από τον ρέφερι που δίνει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα της Θύελλας Μεγάλης Βρύσης. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το μοναδικό γκολ επιτεύχθηκε στο 73ο λεπτό με κεφαλιά του Κατσάρα. Εδώ λοιπόν ο πρόεδρος. Αυτά λοιπόν εδώ από το δημοτικό γήπεδο Λιανοκλαδίου. Ο νέος Αγρότης Λιανοκλαδίου ιτήθηκε με 1-0 από την Θύελλα Μεγάλης Βρύσης. Από τον Νίκο Στεφανή που ήταν στην κάμερα και στην περιγραφή της συνάντησης, καλό σας βράδυ.